Την ανάγκη να επικοινωνήσουμε σε ευρύτερο φάσμα μετά από κάποιες ανησυχίες κάποιων που ανησυχήσανε άλλοι ότι είμαι άρρωστος, άλλοι ότι έχω πάει ταξίδι μακρινό, όχι βέβαια στην Τζαμάικα, για το Σινά είπανε, για το Άγιο Όρος είπανε, για το Νίμιτς ότι νοσηλεύομαι είπανε, για το... Διάφορα είπαν. Εγώ ήμουνα βέβαια όταν χρειάστηκε να με δούνε, πήγα στη Ζάκυνθο και την προηγούμενη Δευτέρα ταξίδεψα για την Αθήνα και την Τρίτη για την Χίο που πέθανε ο Μητροπολίτης εκεί και έτσι κατά ανάγκη ταξίδεψα την Τρίτη το πρωί με τον Αρχιεπίσκοπο, πήγαμε κάναμε την κηδεία την Τρίτη το μεσημέρι. Το απόγευμα πήγα και προσκύνησα τον τάφο του Αγίου Θεοφίλου εν ώψη και της εορτής του. Το βράδυ της Τρίτης επέστρεψα στην Αθήνα. Την Τετάρτη το πρωί πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών μαζί με τον βουλευτή και την Τρίτη το μεσημέρι ταξίδεψα για τη Ζάκυνθο. Όπου εδώ έμαθα τα διάφορα, είδα τις φωτογραφίες αυτά κτλ. Δεν μου έκανε και πολύ εντύπωση να σας πω την αλήθεια, είναι γνωστά εδώ στον τόπο μας, δεν είναι πρώτη φορά και δεν μας εκπλήσει, ας πούμε, συνήθως η παραφιλολογία. Δημιουργήθηκε όμως και ένα άλλο ακόμα θέμα, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μία ανακοίνωση, κάποιες εφημερίδες ή μάλλον στη συνέχεια όλες οι εφημερίδες βάλανε στο κάδρο ότι αυτό που λέει το απαξιωτικά του Ιατρικού Συλλόγου αφορούν εμένα. Εγώ δεν είχα κανέναν άλλο τρόπο παρά να αναρωτηθώ από πού προκύπτει ότι αυτά που λέει ο Ιατρικός Σύλλογος τα λέει για μένα. Σκέφτηκα να στείλω ένα εξώδικο και αυτή τη στιγμή αυτά που λέγω είναι απάντηση κυρίως στον Ιατρικό Σύλλογο. Πρώτο. Εάν συνεδρίασε ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεύτερο, ποιοι συμμετείχαν σε αυτή τη συνεδρίαση, αν είναι ομόφωνη η απόφαση, για να ξέρω κι εγώ από εκεί και πέρα προς ποιους απευθύνομαι. Δεν είναι λογικό. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι μόνο ο γραμματέας, ο ταμείας, ο πρόεδρος, είναι το σύνολο. Και από εκεί και πέρα θα ξέρω κι εγώ τι θα αποφασίσω και τι θα κάνω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση να δώσω απάντηση στο αν είναι θετικό το έργο μου προς την κατεύθυνση ή είναι μηδενικό και απαξιωτικό. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει γράψει τη δική του ιστορία και θα ήθελα να απευθύνω στον διοικητή του νοσοκομείου το ερώτημα άρχισε η ΕΔΕ που πρέπει να κάνει για την απόκρυψη των 204 φακέλων με επικεφαλής τη χειρουργική. Απόκρυψης φακέλων νοσηλευθέντων στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν και το αίτιο για να υποβαθμιστεί το νοσοκομείο. Σου λέει άμα δεν έχετε τίποτα να κάνετε, τους κρύψαν τους φακέλους. 98 η χειρουργική κλινική. Από στις 204. Οι άλλες μοιράζονται αναλόγως. Παθολογική 58 κτλ. Μπήκε ακόμα εισαγγελέας να μάθει για αυτή. Διότι εδώ έχουμε και απώλεια, έτσι, οικονομικών προς το δημόσιο, προς το νοσοκομείο κτλ. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή πράγματα που χρειαζόντουσαν για τις χειρουργικές επεμβάσεις ακόμη 98 ατόμων, εκτός από εκείνα που ανεωρθήκανε, χωρίς να έχουν περάσει και να υπάρχουν φάκελοι στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα κρεμαστεί από το δικό του κατσικλίδι που λέμε Ζακυθινά, από το δικό του ποδαράκι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το θέμα της περασμένης Κυριακής ομιλεί περί κάποιου ντόπιου πληροφοριοδότη που τον πληροφόρησε.
ότι ένας από αυτούς που κρατούνται κάποτε τον βοήθησε να κάνει μεταγραφή σε κάποια ομάδα να παίξει μπάλα. Μα αν θα εναχθώ για όσους έχω διορίσει, για όσους έχω συστήσει, για όσους έχω βοηθήσει, τότε τα κάτεργα στη Σιβηρία θα ξαναλειτουργήσουν για μένα. Υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα πάρω εγώ πιστοποιητικό Χριστοειθίας από κάποιον που δεν έδωσε αφορμή μέχρι χθες. Και αν κάποιος το ήξερε ότι κάποιος από αυτούς που βοηθηθήκανε έτσι είναι παραβάτης, γιατί δεν μας ενημέρωσε και εμάς και την αστυνομία και τη δικαιοσύνη σήμερα. Επομένως, είναι τουλάχιστον αστεία τα πράγματα, αλλά εγώ που είμαι λίγο παλιός και έχω ζήσει την περίοδο της κατοχής σαν νήπιο, σας λέγω το εξής, ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν πάρα πολλοί δοσύλλογοι οι οποίοι συνεργαστήκαν με τις κατοχικές δυνάμεις. Δεν έχουμε σήμερα κατοχικές δυνάμεις, αλλά έχουμε κουκούλες. Έχουμε ανθρώπους που κρατάνε την ανωνυμία τους. Εγώ κράτησα ποτέ την ανωνυμία μου. Όταν ήθελα να πω κάτι για κάποιον, δεν τα είπα καθαρά και ξάσταρα. Επομένως, γιατί ο άλλος χρησιμοποιεί κουκούλα και είναι κάποιος ντόπιος πληροφοριοδότης? Η απάντησή μου είναι οι υποτροφίες από τα χρήματα τα δικά μου, από τα ανήκοντα SME, 400.000 ευρώ στα χρόνια που είμαι εδώ, 400.000 παρακάτω, 397.860, δηλαδή 135.550.000. Είναι η προσφορά μου στους 139 σπουδαστές του Ευαγούς Ιδρύματος του δικού μου. Εξιδίων μου τα χρήματα. Όχι από τη Μητρόπολη ή από κανένα μοναστήρι. Και βέβαια, ακολουθεί η προσφορά των πληροδοτημάτων στη Ζάκυνθο, που αυτά είναι από διαθέτες ζακυνθινούς, που όμως μέχρι την ημέρα που ήμουν εγώ εδώ, δεν είχαν προσφέρει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ, ούτε μία δραχμή σε κανέναν. Ήτανε σε αχρηστία, διότι πολλά από αυτά, οι όροι της διαθήκης του διαθέτου, ήταν ανεφάρμοστοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έλεγε το Ίδρυμα Παρπαρία, θα δίδετε σε αρίστους μαθητάς του πρώτου λυκείου, του γυμνασίου Ζακύνθου, τίποτα άλλο. Μα εδώ δεν έχουμε ένα γυμνάσιο, έχουμε 5-6, έχουμε λύκεια. Και το άριστος που είναι 19 και κάτι, μπορούσε να μην το συναντήσουμε και ταυτόχρονα ένας 16 με λίγα καλός να μπει στο πανεπιστήμιο και να είναι φτωχός. Θα έπρεπε να τον βγάλουμε από το κάδρο, από τη διαδικασία, γιατί δεν είχε το 19, μα ο 19 ενδεχομένως να μην μπήκε. Και έτσι πήγαμε στο ειδικά δικαστήρια που υπάρχουν τα εφετεία και αλλάξαμε τη διαθήκη, όπως αλλάχτηκε και η διαθήκη του Μιγκή. Ο Μιγκή έλεγε ότι τα εισοδήματα που έχουμε θα τα διαθέτουμε το συμβούλιο που ορίζει, με πρόεδρο τον Μητροπολίτη, στον ορφανό πατρός άπορο μαθητή του γυμνασίου Ζακύνθου. Δηλαδή και να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο πολιτικός μηχανικός. Έπρεπε λοιπόν να το αλλάξουμε, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά, όλο το γυμνασίο Ζακύνθου, με προτεραιότητα αν είναι ορφανός πατρός και με ακολουθία στη συνέχεια. Αν δεν είναι ορφανός πατρός και δεν υπάρχουν άλλοι που να είναι ορφανοί. Αν αντί στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έλεγε η Διαθήκη, ήθελε να πάει στο Πολυτεχνείο της Πάτρας ή στη Θράκιο που αλλού υπάρχουν πολυτεχνία. Να τον κόψουμε. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με όλα τα συμβούλια τα οποία ορίζονται από τον νόμο, επανέφερα εγώ τα ιδρύματα αυτά, τα κληροδοτήματα, και είχαμε το εξής
θαυμαστό αποτέλεσμα. 275 παιδιά, 255 νέες και νέοι της Ακίνθου πήραν υποτροφία και για τα παιδιά αυτά διετέθησαν 1.946.515 ευρώ, δηλαδή 663 εκατομμύρια δραχμές. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν δικά μας, κάποιοι τα διέθεσαν. Εμείς όμως τα διαχειριστήκαμε. Εμείς τα αναδείξαμε. Εμείς τα προσφέραμε στη νεολαία της Ακίνθου. Και σήμερα 275 είναι καθηγήτριες, είναι γιατροί, είναι επιστήμονες, είναι καθηγητές, είναι γιατροί, είναι 1.002 πράγματα. Έτσι λοιπόν προσφέραμε μια θετική υπηρεσία εις τη Ζάκυνθο. Και σε αυτό, αν προσθέσουμε και την υπόθεση του Ευαγούς Ιδρύματος, έχουμε σύνολο των υποτρόφων 414 και σύνολο του ποσού 2.344.000 ευρώ ή 800 εκατομμύρια δραχμές. Αυτό με ονομαστικές λίστες μπορώ να σας δώσω όταν θα φύγετε, μία στον καθένα για να δείξετε και να ερευνήσετε το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί. Δεν θα αναφερθώ σε εκείνο που πολλές φορές έχουμε πει για την αναστήρωση των μοναστηριών και τα λοιπά. Είναι γνωστά, μπορείτε να τα επισκεφτείτε όλα, σήμερα έχουν περατωθεί, έχουν λειτουργήσει και η προσπάθειά μου είναι έστω την τελευταία στιγμή να ξεκινήσω τη διαδικασία των στροφάδων. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα, γιατί έχω πάρει διαβεβαιώσεις, θα είναι μία πραγματικότητα. Θα λήξει και αυτό. Ακούστε, σήμερα στο Ευαγγέλιο μας λέει ότι «και έστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου». Δηλαδή είναι ένα γεγονός που χωρίς αμφισβήτηση, ένα γεγονός που το έζησαν όλοι της Εκκλησίας μας οι άνθρωποι, όσοι θέλησαν, να προσφέρουν υπηρεσία στην πίστη την οποία διάλεξαν, στην αποστολή την οποία επέλεξαν. Και επομένως δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα για την περίπτωση τη δική μου, θα ήμουνα εκτός πραγματικότητος όπως αντιλαμβάνεστε. Μα θα μου πείτε από την άλλη μεριά, γιατί μου προκαλεί εντύπωση η στάση, η νοοτροπία και η συμπεριφορά μερίδας, έστω μικρής, του τοπικού πληθυσμού. Είναι πρώτη φορά που διαπιστώνουμε αυτά τα πράγματα? Όχι βέβαια. Και μπορώ και σήμερα να θυμηθώ και να καταλάβω γιατί δεν ξαναγύρισε στη Ζάκυνθο ο λαιμός. Ο Μούλος, ο Νόθος κτλ. Μπορώ να καταλάβω τους χάσιδες του Ξενόπουλου. Μπορώ να καταλάβω την τιμή και το χρήμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Μπορώ επίσης να καταλάβω το τέλος κάθε Ζακυθινού που έκανε το λάθος να προσφέρει στον τόπο του. Και ήταν πιο μεγάλο λάθος αν λαθασμένα πίστεψε πως κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, είστε ο πνευματικός ηγέτης του νησιού μας. Και δεν αμφισβητεί κανένας ότι αυτό είναι και δύναμη επιρροής. Κάνατε μία αναδρομή προσωπική των έργων που έχετε αναγνωρισμένα κάνει στο νησί μας. Είπατε και για τις υποτροφίες, για όλα αυτά τα χρήματα. Είπατε για 414 Ζακυνθινούς, Ζακυνθινόπουλα, τα οποία σπουδάζουν από τα χρήματα των υποτροφιών και έχουν σήμερα σταδιοδρομής. Όμως, μήπως είναι
λαβή δύναμης και επιρροής απέναντι σε αυτά τα άτομα και τις οικογένειές τους. Μήπως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ξεκάθαρα, διότι σας σεβόμαστε σαν πνευματικό ηγέτη, όμως στο διαδίκτυο η προσωπική σας ζωή είναι το νούμερο ένα. Ζητάμε λοιπόν από εσάς να κοιτάξετε ξεκάθαρα την πραγματικότητα. Σας έχουν εμπλέξει με την αγκληματικότητα, σας έχουν εμπλέξει με την προσωπική σας ζωή και θέλουμε απέναντι όχι στους ανθρώπους, αλλά σε αυτά που είμαστε, πλάσματα του Θεού, μία σαφή και ξεκάθαρη απάντηση. Προχθές, την Κυριακή, έδωσα 13 υποτροφίες που ήταν καθυστερημένες από την περιφέρεια που δεν μας είχαν εγκρίνει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω για τους 13 αυτούς, όπως και για τους 440 εκτός από τους 14, ότι δεν τους έχω δει, δεν τους ξέρω, δεν ήρθαν ποτέ κανένας να μου πει ευχαριστώ, εκτός από 5-6-10, έτσι. Παράδειγμα, θα σας πω μια περίπτωση μιας κυρίας που ήρθε πρόσφατα και μου ζήτησε συμπαράσταση για δουλειά. Η κυρία αυτή στο τέλος της προσπάθειάς της να με πείσει δικηγόρος ούσα, μου επεκαλέστη ότι σπούδασε με υποτροφία δική μου. Και της είπα, κυρία μου, 5 χρόνια σπουδάζατε και 5 χρόνια μετά από τις σπουδές σας ψάχνετε να βρείτε δουλειά στην Αθήνα. Τώρα που δεν βρήκατε στην Αθήνα και ήρθατε εδώ, 10 χρόνια χρειαστήκανε για να έρθετε να μου πείτε ένα ευχαριστώ. Λοιπόν, αλίμονο εάν όλη αυτή η προσπάθεια είχε σκοπό επηρεασμού ή κατευθύνσεως, αυτό ανήκει σε κάποιες άλλες πολιτικές, θα έλεγα, προσωπικότητες που προσπαθούν να πουλήσουν ή να, με τα χρήματα να εξαγοράσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Εγώ, κύριοι, την 1η Σεπτεμβρίου φεύγω και φεύγω με δική μου επιλογή, την οποία έχω εξαγγείλει αρκετά χρόνια πριν. Σας θυμίζω μάλιστα σε πολλούς από εσάς ότι το 2009, όταν όλοι προσπαθούσαν να με πείσουν ότι είναι νωρίς για την απόφασή μου, τους είπα, στηριχθήκατε όλοι για να με επενέσετε στην συνέπεια. Αυτή η συνέπεια θα ολοκληρωθεί με την απόφαση που έχω πάρει την 1η Σεπτεμβρίου του 2011. Υπηρετώ την Εκκλησία κυριολεκτικά 56 χρόνια, 4 χρόνια ως κλητήρας στα γραφεία της Μητροπόλεως, 2 χρόνια ως δόκιμος στο Σινά, 6, και 50 χρόνια ιεροσύνη, 50 χρόνια ιεροσύνη, το 1961 έγινα διάκος, το 1962 πρεσβύτερος και το 1976 έγινα επίσκοπος. 35 χρόνια αρχιερεύσα. Ποτέ, σε καμία περίπτωση από όσες εργάστηκα, δεν προσπάθησα να κάνω οπαδούς, αλλά κατά το δυνατόν πιστούς. Δεν υπήρξα ποτέ φερέφωνο κανενός και ίσως αυτό να μου δημιουργεί πρόβλημα, διότι σε πολλούς από εκείνους που υπηρέτησαν τη Ζάκυνθο και απέτυχαν, τους είπα, κύριε, σταματήστε. Κύριε, δεν μπορείς ξανά να διεκδικήσεις, γιατί απέτυχες στη διακονία την οποία ορκίστηκες προς να υπηρετήσεις. Αυτό βέβαια δημιουργεί τριβές, όπως δημιουργεί και κάτι άλλο. Πολλοί άνθρωποι την συφορά που τους βρίσκει, την ανάγκη και την δυσκολία, τη μετατρέπουν σε πορισμό χρημάτων, έτσι. Λοιπόν, εμείς ιδρώνει το χέρι μας για να δώσουμε σε κάποιον, αν το αξίζει ή όχι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μία γυναίκα από τα Χανιά της Κρήτης μου τηλεφώνησε ότι το παιδί της βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και το μεταφέρει ο στρατός στο Μόναχο από ένα τραυματισμό σοβαρό που είχε και είχε πρόβλημα τα δικά της έξοδα κτλ. Χωρίς να την ξέρω, χωρίς να την έχω ακούσει, χωρίς να ξέρω πού είναι και τι, μόνο και μόνο ότι μου είπε τα έξοδα τα καλύπτει ο στρατός και μου είπε την αλήθεια, της λέω το λογαριασμό σου για να σου στείλω τα χρήματα που χρειάζεσαι. Λοιπόν,
Δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου σκοπιμότητα. Γιατί αν θα την είχα, θα ήμουν βολεμένος πάρα πολύ καλά. Με όλους όσους ήρθα σε ρήξη, ήρθα γιατί διαπίστωσα. Μπορεί λαθασμένα, μπορεί και να ήταν και δίκαια. Ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου της Ζακύνθου. Προς αυτή τη διαδικασία του συμφέροντος, έδωσα όσα χρειαζόντουσαν στη Ζάκυνθο, έτσι, για να φτιαχτούν όσα φτιαχτήκανε σε μοναστηριακά οικόπεδα. Όπως είναι όσα γνωρίζετε και όσα δεν γνωρίζετε. Το νοσοκομείο μας, το ΤΕΙ στεγάζεται από το 2003 χωρίς χρήματα στο πνευματικό κέντρο και πηγαίνω στο πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως μόνο όταν έχει κάποια τελετή του ΤΕΙ για να παραστώ. Δώσαμε οικόπεδο και όχι μόνο οικόπεδο, εκκινήθηκα στη διαδικασία να δημιουργηθεί το ΤΕΙ στη Ζάκυνθο, εξασφάλισα τα χρήματα για να φτιαχτεί το ΤΕΙ και το θεμελιώσαμε, όλα αυτά για το κοινωνικό σύνολο της Ζακύνθου. Εγώ φεύγω και ίσως να χαίρονται κάποιοι ότι φεύγω, αλλά δεν θα φύγει η γλώσσα μου και δεν θα φύγει σε καμία περίπτωση η καλόπιστη πάντα από μέρος μου κριτική. Δεν μου απαντήσατε. Τι? Σας ρώτησα, σας εμπλέκουν απερίφραστα και ξανά. Μα εγώ θα μπω στο κάδρο που θέλουν κάποιοι, ποιοι είναι το απερίφραστα, πέστε μου ποιος. Θα μου πείτε ποιος, ποιος. Ο Τάδε, συγγνώμη, ναι. Ο Τάδε λέει αυτό για σας, στον εισαγγελέα πήγαινε. Μάλιστα. Όποιος δηλαδή ξέρει, καλία... όποιος ξέρει, ναι, οτιδήποτε που έχει σχέση μαζί μου, mm-hmm, για οτιδήποτε, είτε την περαίωση ατμόσφαιρα, οτιδήποτε, στον εισαγγελέα. Γιατί θεωρείτε ότι γίνεται στόχος? Και μάλιστα έχοντας παρουσιάσει αυτά που ο ίδιος είπατε νωρίτερα, ένα έργο... Συγγνώμη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους από μένα. Είτε διότι δεν είμαι εύκολος στην διαδικασία, είτε διότι θέλουν να ανέβουν κάποια σκαλοπάτια στην πολιτική και θεωρούν εμπόδιο τη δική μου αντίδραση στις πράξεις τις οποίες έχουν πράξει εναντίον του Ζακυνθινού λαού. Να συμπληρώσω, γιατί τώρα που μιλάμε για μια συγκεκριμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί δυστυχώς στη Ζάκυνθο που έχουμε δει πολλά και μια φορά, ναι, τόσο έντονα τώρα μάσα ποτέ δεν έχει αναπτυχθεί. Συγγνώμη, ξεχνάτε την Νικολούλη. Που έλεγε για τα αυτοκίνητα. Συγγνώμη, για τα αυτοκίνητα. Για την ίδια σπίρα δεν μιλάμε. Κοιτάξτε, εσείς τη λέτε σπίρα, εγώ δεν την ξέρω ακόμα. Προς Θεού, εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω. Εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ακόμα και ο ληστής αν ερχόταν να μου ζητήσει βοήθεια θα του την έδινα. Θα του την έδινα. Έτσι. Σωστά. Από μένα πού είναι το πρόβλημα? Απλά θέλω να πω, επειδή το συνδέσατε και εσείς όντως, εγώ δεν το θυμόμαι. Όχι. Εγώ θα ήθελα να μου πει κάποιο. Έκανες αυτό. Ποιο είναι? Ναι. Αλλά γιατί τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν έχει σεισμό θα μπορέσουν να... οι κουκουλοφόροι θα κυκλοφορούν κάθε φορά όταν βρουν ευκαιρία. Έτσι. Οι τυφλοπόντικες δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Είναι στο βόθρο και βγαίνουν κάποια στιγμή που θα τους εξυπηρετήσει για να λέω να τους συναντήσουν στον δρόμο. Εμπλέκουν την προσωπική σεξουαλική σας ζωή με όλο αυτό το καταγγελία. Το καταγγελία. Ναι, όχι βλέπουνε, με συγχωρείτε. Ναι. Μπορώ να πω εγώ ό,τι θέλω για κάποιον που μου πάνε, χωρίς να λέω όνομα. Ναι. Ό,τι θέλουν, καθαρά και εξάστερα, ό,τι θέλουν, καθαρά και εξάστερα, στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα. Δεν μπορούν να καταγγείλουν την προσωπική επιλογή του. Συγγνώμη, εγώ τους δίνω το δικαίωμα να το κάνουν και αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει μια πορεία διάκριση στον κόσμο το τελευταίο διάστημα. Ότι το όνομά σας έχει συνδεθεί με κάποιες ενέργειες νεαρών το τελευταίο διάστημα. Ποιες? Μια στιγμή. Ποιος, πού, με ποιον? Απορούν κάποιοι γιατί ο Μητροπολίτης, ναι, δεν έκανε τόσο αυτό το διάστημα κάτι που να ξεκαθαρίσει τη θέση του και το τοπίο. Τι να ξεκαθαρίσω, να βγάζω να κοινοθένω ότι υπάρχει στοιχείο για την κηδεία του Δεσπότη? Όταν ο άλλος θέλει να με δει στον Νίμιτς ή στο κάτι ή στο... Τι να κάνω δηλαδή? Πώς το βλέπετε εσείς? Θα ήταν δυνατόν κάθε φορά που μετακινούμε, πάω στο καμπί για τις Μαριές και ακούω από κυρία στο κομμωτήριο να λέει άρη τα ρήματα, τι θα κάνω εγώ δηλαδή, γύρω φούρνος του Χότζα? Όποιος έχει, ό,τι έχει, στον εισαγγελέα. Θα αντιδράσετε διαφορετικά πέρα από αυτή την συνέντευξη? Όχι. Νομικά δηλαδή. Όχι.
Θα αντιδράσω μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο, τον οποίο καλώ από την θέση αυτή να μας πει αν συνεδρίασε, πότε συνεδρίασε και αν ο Σύλλογος, σαν Σύλλογος,